Με εορταστική διάθεση θα υποδεχθούν τα Χριστούγεννα οι καταστηματάρχες στην Οδό Κανακάρη, διοργανώνοντας αύριο μια μικρή γιορτή για όλους τους περαστικούς. Συνάδελφοι που δραστηριοποιούμε στο δρόμο αυτό, Κανακάρη μεταξύ μου και Γιώργο Κωστοπούλου, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα happening για να δώσουμε λίγο χαρά στη ζωή μας μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πολλές εκπλήξεις όπως μουσική, γλυκά και ποτά, δίνοντας μία διαφορετική αίσθηση στον κόσμο που θα βγει να ψωνίσει. Την ιδέα είχαν καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη οδό μεταξύ Ερμού και Γεροκοστοπούλου, συμπαρασύροντας και διπλανά καταστήματα να συμμετάσχουν στην όλη εκδήλωση. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει Κανακάρη, όπου δραστηριοποιούνται αρκετοί έμποροι με τα γνωστά προβλήματα που έχουν όλοι. Και είπαμε κόντρα στη μιζέρια και στην κατάθλιψη. Τα προβλήματα είναι γνωστά και αύριο θα κάνουμε ένα, θεωρώ εγώ ότι θα βγει καλό, δρόμενο, ναι, όπου θα συμμετέχουν αγιοβασίλειδες κλπ. Θα μοιράζουμε φούσκες, δώρα, θα χορεύουμε, θα πίνουμε ρακόμελο, μακάρονα και όλα αυτά στα πλαίσια της παραμονής πρωτοχρονιάς. Να σπάσουμε λίγο τη μουνταμάρα. Εγώ εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, υγεία, αισιοδοξία και όσοι είμαστε όρθιοι να προχωράμε και να βοηθάμε όσους δεν μπορούν. Οι καταστηματάρχες, διοργανώνοντας αυτή τη μικρή γιορτή, θέλουν να θυμίσουν παράλληλα σε όλους πως εμπορικός δρόμος είναι και η Κανακάρη και ας μην έχει πεζόδρομο. Πρώτη χρονιά που το ξεκινάμε και σιγά σιγά συμπαρασύρουμε και τους υπόλοιπους συναδέρφους. Πόσοι συναδελφοί σας συμμετέχουν? Παρόν είναι από εδώ πλευρά, αλλά από ό,τι βλέπω θα συμμετέχει και από εκεί. Μάλιστα. Είμαστε τρεις, ο κύριος Μαυροειδής και ο κύριος Βλαστός. Αλλά και οι υπόλοιποι εμπόροι στην περιοχή βρήκαν θετική την ιδέα. Ναι, για να σας είπα, υπάρχει λίγη κατάθλιψη, κόντρα στην κατάθλιψη. Λοιπόν, λέμε όχι στην κατάθλιψη, λέμε ναι στο ρακόμελο, στην ταντούρα μας, στην ωραία και στην υγεία που έχουμε όλοι να απολαύσουμε αυτές τις μέρες. Και να έχουμε υγεία το βασικό. Υγεία είναι το βασικότερο, ειδικά στο χώρο το δικό μας που ερχόμαστε σε επαφή. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Οπότε ευχές για υγεία και καλά Χριστούγεννα. Ευχές για υγεία και πάνω απ' όλα αισιοδοξία. Και όσοι μπορούμε να βοηθάμε αυτούς που είναι δίπλα μας και έχουν πρόβλημα. Εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω.